Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίπρο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χριστοκιώση που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, δυνάμωσε λίγο το 2. Μην το φοβηθείς, δώσ' το, μην το φοβηθείς. Γιατί τα παιδιά εδώ πέρα, μάλλον που κάνουν νωρίτερα κουμπί, έχουν θέμα και τα θέλουν σιγά. Λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Σήμερα Τετάρτη, 7 του Αυγούστου, στα μέσα της εβδομάδας, παραμονές ενός πολύ σημαντικού αγώνα, ενός ευρωπαϊκού αγώνα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, κόντρα στη Μόλντε στο Άκερ Στάντιον, στην Νορβηγία. Θα ασχοληθούμε και σήμερα φυσικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε μετά τις 6, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και με τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ο οποίος έχει ξεκινήσει από χθες το μαραθώνιο ταξίδι του με προορισμό τη χώρα των Vikings στην Νορβηγία, και πρέπει να φτάνει, δεν έχει φτάσει ήδη στο Μόλντε. Στο Μόλντε βέβαια, που βρίσκεται από σήμερα το πρωί ο ποδοσφαιρικός Άρης, και σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσει μια τελευταία προπόνηση στο Άκερ Στάντιον εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Μόλντε. Με Γιώργο Μπαϊράμι στο στούντιο να παραμένει μέχρι και τις 6 να μας κάνει παρέα εδώ πέρα. Λοιπόν, το τελευταίο χρονικά στέλεχος του All About Άρης και του Λίμπρο 107,4. Λοιπόν, παραδίδω μαθήματα, βλέπεις. Λοιπόν, εδώ έχει γυρίσει, ρε φίλε, ο Γκάτος. Πότε ήταν να κάνουμε το πες, πριν 2-3 εβδομάδες, και έχει πει, ρε φίλε, στο κιόσι ο Γιώργος Γκάτος στον αέρα την επιλογική ατάκα, λέει, σε άκουγα, λέει, όταν πήγαινα σχολείο. τότε συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν πάει καλά, να ξέρεις. Τότε συνειδητοποιείς ότι μεγαλώνεις. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-45-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα και μέχρι να βγάλουμε και το Χρήστανθο κιόλας από την Νορβηγία για να πάρουμε λίγο κλίμα από το δροσερό Μόλντε. Κρύο δεν νομίζω να είναι, που κοίταξα λίγο τις θερμοκρασίες σήμερα το πρωί. Να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Φυσικά, 7.30 ώρα θα ακούσετε από το Λίμπερο ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη για το αυριανό παιχνίδι. Ένα Σάβα Παντελίδη, ο οποίο, όπω είναι γνωστό από χθε, δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας αύριο για το παιχνίδι με τη Μόλντε, καθώς η UEFA εξάντλησε την αυστηρότητά της με τον 54χρονο τεχνικό και του επέβαλε τιμωρία μίας αγωνιστικής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα παρακολουθήσει ως θεατής από την κερκίδα το αυριανό μάτς, με τον Άκη Βάβαλη να κάθεται στον πάγκο της ομάδας ως πρώτος προπονητής, και έχοντας μαζί του και το Σάκη Παντελίδη, φυσικά το γυμναστή των Κιτρινόμαυρων. Αλλά στην εποχή που ζούμε υπάρχει τεχνολογία, μπορεί να γίνει πολύ εύκολη η επικοινωνία κερκίδας και πάγκου εφόσον χρειαστεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πλήγμα για τον Άρη, τουλάχιστον για μένα, το ότι ο Παντελίδης δεν θα είναι αύριο στον πάγκο, γιατί είναι διαφορετικό να είναι ο πρώτος προπονητής, διαφορετικό να είναι ο δεύτερος, κυρίως όσον αφορά την καθοδήγηση της ομάδας και τη διαχείρισή της στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι παίκτες θα πάρουν τις κατευθύνσεις τους στο τακτικό κομμάτι από τον προπονητή πριν το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ σημαντική και η διαχείριση την ώρα του αγώνα. Μια διαχείριση που δεν θα είναι η ίδια χωρίς τον Παντελίδη, ο οποίος σίγουρα θα δώσει κατευθύνσεις και στον Άκη Βάβαλη, ο οποίος θα κουτσάρει την ομάδα αύριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια πολύ αυστηρή απόφαση από την UEFA για ένα περιστατικό το οποίο είναι πραγματικότητα, το ότι γύρισε σε κάποια φάση στο δεύτερο παιχνίδι την ΑΕΛ ο Παντελίδης προς την κερκίδα, γιατί αυτή τον προκαλέσαν. Τώρα βέβαια δεν είναι, με προκάλεσε πρώτος, έπρεπε να γυρίσω και να απαντήσω. Okay, απλά ήταν, νομίζω, μια αρκετά υπερβολική και αυστηρή απόφαση από την Ομοσπονδία. Σε μια μέρα όπως η σημερινή, που γενικότερα έχει ειδήσεις και ευχάριστες ειδήσεις, εντάξει, άδεια δεν τη λες. Έχει πραγματάκια τα οποία μας δίνουν την αφορμή για να ασχοληθούμε μαζί τους. Ξεκινώντας από το πρωί, όταν και αφήχθη στην Θεσσαλονίκη ο Λόρενς Ντεμποκ, ο Βέλγος αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος είναι τελευταία χρονικά μεταγραφική κίνηση του Άρη, πέρασε από τις απαραίτητες και καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία, και όχι σαν Ταύρος Γιώργο Μπαϊράμι, ο Βέλγος αριστερός μπακ, και μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί κιόλας από την ΕΠΑΕ, αν δεν υπάρξει σήμερα επίσημη ανακοίνωση. Αύριο βασικά, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα που έχει έρθει μια ενημέρωση νωρίτερα από την ΠΑΕ, θα υπογράψει το συμβόλαιό του ο 26χρονος αριστερός οπισθοφύλακας, θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και θα περιμένει την επιστροφή της ομάδας από την Νορβηγία, ώστε να γνωριστεί και με τον Σάββα Παντελίδη και με τους νέους του συμπαίχτες και να ενσωματωθεί και αυτός κανονικά στο πρόγραμμα των Κιτρινόμαυρων. Πολύ σημαντική εξέλιξη
αυτή που προέκυψε σήμερα νωρίς το μεσημέρι με το ρεύμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο πραγματικά ήταν ένα θέμα ναι μεν σοβαρό, αλλά νομίζω ότι το τεντώσανε θα πω καλύτερα κάποιοι από ένα σημείο και μετά, και το δώσανε πολύ πολύ μεγάλη έκταση. Βέβαια τα αρνητικά αποτελέσματα του θέματος με την ηλεκτροδότηση του γηπέδου φάνηκαν με το χλωτάπιτα, αφού δεν λειτουργούσε το αυτόματο πότισμα και αποτέλεσμα αυτό ήταν να αλλοιωθεί η ποιότητα του χλωτάπιτα. Ένας χλωτάπιτας βέβαια, ο οποίος όπως αναφέρει η σημερινή ενημέρωση της ΠΑΕ, θα αλλαχθεί μετά από το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στον Όφι. Αν βέβαια ο Άρης περάσει στην επόμενη φάση, στα play-off δηλαδή του Europa League, τότε φαντάζομαι ότι η αλλαγή του χλωτάπιτα θα πάρει λίγες μέρες ακόμα παράταση, διότι στις 29 του Αυγούστου ο Άρης θα έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό και μάλιστα ο Κλεάνθης Βικελίδης. Επαναλαμβάνω, αν περάσει το εμπόδιο της Μόλντε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Άρα μέχρι τη διακοπή, νομίζω έχει και διακοπή για εθνικές αν δεν κάνω λάθος τότε, εκεί τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, θα γίνει και αλλαγή, απαραίτητη αλλαγή στον χλωτάπιτα του Κλεάνθης Βικελίδης. Με το ρεύμα πάντως βρέθηκε λύση. Υπάρχει πλέον ξανά ρεύμα στο γήπεδο. Μια λύση που δόθηκε και κυρίως λόγω των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Θόδωρο Καρυπίδη τα τελευταία 24 ώρα. Απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Και μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του Άρη θα έχει την επόμενη Δευτέρα και μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, η οποία μάλιστα εδρεύει και στην περιοχή της Χαριλάου. ΔΔΕ Χαριλάου. Αλλά εκεί νομίζω είναι παράρτημα, δεν νομίζω να είναι εκεί πέρα. Πάντως είναι πολύ εξαιρετική, επειδή είχα πάει μια φορά για προσωπική μου υπόθεση. Και με στελέχη της κυβέρνησης θα συναντηθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, προκειμένου να βρεθεί μια οριστική λύση όσον αφορά το πρόβλημα με το ρέμα στο Βικελίδης και γύρω στην μεγάλη οφειλή που υπάρχει από την παλιά ΠΑΕ προς τη ΔΕΗ, η οποία είναι νομίζω 1,5-1,6 εκατομμύρια ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-38, να δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και να κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα αύριο 8 η ώρα το βράδυ, για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Άρη με τη Μόλντε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Με άφθονη μπύρα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και λαχνούς για τις κληρούς που θα γίνουν στο ημίχρονο και για τα δωράκια τα οποία θα δοθούν. Επαναλαμβάνω, καλείτε στο 2-3-10-2-87-3-8 και κερδίζετε δίνοντας το ονοματεπώνυμό μια διπλή πρόσκληση για το Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino, να πάτε με την παρέα σας, με τον αδελφό σας, με τον πατέρα σας, με την κοπέλα σας, με την αραβωνιαστικιά σας, με τη σύζυγό σας, με το γιο σας, εντάξει, με την κόρη σας ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν και πολλές. Στο κίνημα του Άρη το οπαδικό και γενικότερα στις τάξεις των φιλάθλων υπάρχουν και πολλές γυναίκες στην Ελλάδα που στηρίζουν την ομάδα. Και να πάτε να απολαύσετε λοιπόν το ματσάκι αύριο στο Regency Casino και στο Θέατρο Βεργίνα. Όσοι δεν πάτε βέβαια, τηλεορασίτσα και Λίμπρο 107,4, ο οποίος είναι εκεί και θα έχουμε αύριο ζωντανά την μετάδοση του παιχνιδιού με την Μόλντε από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη λούστηκε αυτό το οποίο κορόιδευε, είναι η αλήθεια, διότι στο πρώτο παιχνίδι, Γιώργο Μπαϊράμι, σε εκείνο το δοκάρι του Φετφατζίδη, εγώ όπως και πολλοί παραπλανηθήκαμε και νομίζαμε ότι πάει γκολ, τελείωσε, ήταν και το θέλω λίγο παραπάνω και φωνάζει με βάζω γκολ, δεν μπήκε δοκάρι κτλ. Και είμαστε στα δημοσιογραφικά στη Λάρνα και την περασμένη Πέμπτη και έχει κάτσει, όχι παρόμοια φάση, αλλά μια τέτοια φάση που φαινόταν η πάνω από την κόλλα δεν μπήκε και είπε ακριβώς την ίδια τάκα. Γι' αυτό λοιπόν ένα μάθημα ζωής εκείνη τη στιγμή που δόθηκε είναι ότι ό,τι κοροϊδεύεις Γιώργο Μπαϊράμι, το λούζεσαι. Έτσι λοιπόν και ο Τσαλτίδης λούστηκε αυτό για το οποίο εμένα με κοροϊδεύε και με γλεντούσε. Εντάξει, εγώ το δέχτηκα το γλέντι, παντελονάτα, μία εβδομάδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Γκάτος τι θέλει. Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας με το χαρακτηρισμό που έστειλες. Εντάξει. Τιμή μου, να ξέρεις, τιμή μου, αλλά. Okay. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα η ΠΑΕ Άρης έχει κοινοποιήσει μία ανάρτηση της Bet Shop. Εσύ έχεις βάρκια. Μπομπούνα του. Λοιπόν, στήριξε λέει μαζί με ένα φίλο σου, λέει, τον Άρη στον αγώνα με τη Μόλντε.
Απάντησε σωστά, λέει, στην Κυριακή 11-8 στις 11:59 στην ερώτηση ποια ζώνη πανηγύρισε ο Άρης ιστορικές νίκες επί της Αθλέτικου Μαδρίτης. Επέλεξε το άτομο που θες να έχεις μαζί σου και μπες στην κλήρωση για ένα τα 10 εισιτήρια, 2 διπλά VIP και 3 διπλά Executive. Οι νικητές ανακοινωθούν με comment κάτω από το post. Στείλω το πρώτο στο chat. Θα πάρουμε το OK και μετά. Ναι, λοιπόν, ποια χρονιά, πολύ δύσκολη πραγματικά, αλλά εντάξει, αλλιώς δεν θα έχει νομίζω πολύ νόημα και διαγωνισμός. Ποια ήταν η χρονιά πανηγύρισε ο Άρης τις μεγάλες νίκες επί της Αθλέτικο Μαδρίτης. Όλοι φυσικά γνωρίζουμε ποια είναι αυτή και μακάρι να ζήσουμε ξανά. Φέτος, με το καλό να μπει ο Άρης στους ομίλους, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μόλντε, μετά της Παρτιζάν της Μαλάτια Σπορ και να επιστρέψει μετά από 9 χρόνια στη φάση των ομίλων και να ζήσουμε ξανά πολύ όμορφες στιγμές όπως είχαμε ζήσει εκείνη την αξέχαστη και μαγευτική σεζόν με τις νίκες κόντρα στην Αούστρια, με τις νίκες κόντρα στην Ατλέτικο, με την νίκη επί της Ρόζεμπορκ, με την ισοπαλία κόντρα στη Manchester City. Δεν έρχονται βέβαια όλα αυτά τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σίγουρα με δεδομένο ότι ο Άρης έχει μπροστά του τη Μόλντε και δύο διαχειρίσιμους αντιπάλους από πλευράς δυναμικότητας, πιθανούς αντιπάλους στην φάση των play-off, δηλαδή πριν τους ομίλους, σίγουρα μπορεί στον Άρη να νιώθουν ότι είναι πολύ εφικτή η πρόκρισή τους στη φάση των ομίλων την φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις γυρίσουμε θα αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες και σε ζητηματάκια που έχουν προκύψει σήμερα στο ρεπορτάζ του Άρη και σε ό,τι νεότερο υπάρχει ενώ στο αυριανό αγώνα με την Μόλντε και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο μη αγωνιστικό κομμάτι για τους κεντρινόμαυρους. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Λίμπρο 107,4. All About Aris on Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, με Γιώργο Μπαϊράμι δίπλα μου, Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Όλους εσάς που επικοινωνείτε μηνυματικά για την ώρα με την εκπομπή, γράφετε FM, αφήνετε κένο, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι καλείτε στο 2310 287 και 3 οκτάρια. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για το Molde Aris αύριο στις 8 η ώρα στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να πάτε και να απολαύσετε ωραία το ματσάκι. Εντάξει, στη μεγαλύτερη αίθουσα της πόλης, με άφθονη μπύρα και με λαχνούς για τις κληρώσεις και τα δωράκια τα οποία θα δοθούν στο ημίχρονο. Η ΠΑΕ Aris πριν από λίγο και όσο βρισκόμασταν στο διάλειμμα, ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Μόλντε. Λοιπόν, τον επαναληπτικό της μεθεπόμενης Πέμπτης, ανήμερα 15 Αυγούστου, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ΠΑΕ Aris ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων του Ευρωπαϊκού Αγώνα με τη Μόλντε. Τιμές. Θύρες. Οπα, κάτσε. Δυνατός. Τιμές. Θύρες 1 και 3. 15 ευρώ. Θύρα 2. 25 ευρώ. Θύρα 9, 35 ευρώ εκεί πάνω στα δημοσιογραφικά, δίπλα σε εμάς όσοι θέλετε να έρθετε. Θύρα 7, 50 ευρώ, θύρα VIP 100 ευρώ, θύρα VVIP 150 ευρώ και θύρα 4 που είναι οι φιλοξενούμενοι, δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθουνε, είναι η αλήθεια, οι φίλοι της Μόλντε στη Θεσσαλονίκη στο Βικελίδης, 15 ευρώ, άρα ξεκινούμε από 15 που είναι στα πέταλα, 25 στη 2, 35 στην 9, 50 στην 7, 100 στα VIP και 150 στα VVIP και, και στήρα 4-15 που είναι η θύρα των φιλοξενούμενων. Για την αγορά του εισιτηρίου απαραίτητη είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΆΜΚΑ. Η ΠΑΕ Aris υπενθυμίζει ότι στο παιχνίδι με την νορβηγική ομάδα ισχύουν κανονικά οι κάρτες διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 19-20. Η διάθεσή τους ξεκίνησε από την Aris FC Boutique Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 6. Δηλαδή, όσοι τώρα είστε κοντά στο γήπεδο, έχετε 20 λεπτά για ακόμα, μπορείτε να πάτε και να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Αλλιώς, από αύριο 10 με 6 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και ηλεκτρονικά φυσικά, για όσους βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης και είναι λίγο δύσκολη μετάβαση στο Κλεάνθης Βικελίδης, μέσω του www.viva.gr. Τιμές οι οποίες είναι, νομίζω αν όχι ίδιες, που πρέπει να είναι ίδιες, σχεδόν ίδιες με εκείνες του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Επαναλαμβάνω, τα διαρκεία σε ισχύουν κανονικά και για αυτό το παιχνίδι. Στην περίπτωση βέβαια που ο Άρης περάσει στα play-off του Europa League, ένα βήμα πριν τους ομίλους, τότε δεν θα ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας και θα πρέπει όλοι να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι το οποίο θα δώσει η ομάδα, εφόσον, επαναλαμβάνω, ξεπεράσει το εμπόδιο της Μόλντε σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της αύριο και την μεθεπόμενη Πέμπτη
ανήμερα του 15 Αύγουστο. Το λέω και το τονίζω, Χριστοκιός, γιατί 15 Αύγουστο τόσα χρόνια συνηθίσαμε να καθόμαστε έτσι, να πηγαίνουμε καμιά εξόρμηση από εδώ από εκεί, να πάμε λίγο στο χωριό μας. Αλλά θα μείνουμε στην πόλη, αλλά για καλό λόγο, αφού έχουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα το πρωί στο Μόλντε, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του, το οποίο ξεκίνησε χθες το πρωί με αρχικό προορισμό την Αθήνα και συνέχεια το Όσλο, όπου διανεκτέρευσε χθες η ομάδα και μάλιστα πρόλαβε και να προπονηθεί κιόλας στην νορβηγική πόλη, πριν αναχωρήσει σήμερα το πρωί για το Μόλντε, που βρέθηκε νομίζω γύρω στις 11 ώρα Ελλάδος, 10 ώρα Νορβηγίας, γιατί είναι μια ώρα πίσω οι Νορβηγοί, να ξεκουραστούν λίγο οι ποδοσφαιριστές, να χαλαρώσουν, και το απόγευμα θα βρεθούν στο Άκερ Στάντιον, το οποίο θα ρωτήσουμε και το Χρύσανθο βέβαια μετά τις 6 που θα τον έχουμε μαζί μας λογικά. Αλλά πρέπει να ισχύει, ο Χλωτάπητας είναι πλαστικός, ο Χλωτάπητας στο Άκερ Στάντιον. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα παίξει το ρόλο του στο αυριανό παιχνίδι, θετικά ή αρνητικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά είναι σίγουρα ένα διαφορετικό δεδομένο για τον Άρη εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα έχουν την ευκαιρία οι παίχτες να δουν από κοντά το γήπεδο σήμερα το απόγευμα, να έχουν έτσι μια πρώτη γνωριμία με τον αγωνιστικό χώρο, που αύριο το βράδυ θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Νορβηγούς. Είπαμε 7.30 ώρα θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη, ο οποίος σήμερα στην τελευταία προπόνηση, όχι φυσικά στο κομμάτι που είναι ανοιχτό πρωτέταρτο, θα πάρει και τις τελικές του αποφάσεις όσον αφορά την εντεκάδα προπονητής του Άρη, δεν τις έχει πάρει ήδη. Όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα, θα πω εγώ, αλλά και όσον αφορά το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημά του, το είπαμε και χθες, δηλαδή να το γυρίσει από 4-2-3-1 σε 4-3-3. Είναι κάτι το οποίο ο Παντελίδης το έχει στο μυαλό του τις τελευταίες μέρες για το παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείεται να το δούμε στην πράξη, αλλά για την ώρα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και ο βασικός λόγος που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες είναι διότι μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν έχει προλάβει να το δουλέψει ο Παντελίδης πάρα πολύ. Το δουλεύει σε μικρές δόσεις στις περισσότερες προπονήσεις, άρα δεν το έχει αφομοιώσει και η ομάδα στον ίδιο βαθμό που έχει αφομοιώσει το 4-2-3-1. Εγώ γενικότερα δεν είμαι πολύ υπέρ αυτού του συστήματος του 4-3-3. Είναι ανάλογα βέβαια πώς το διαχειρίζεσαι και πώς εκπαιδεύεις την ομάδα να δουλεύει και να κινείται μέσα στο γήπεδο με το 4-3-3. Ενδεχομένως αύριο να ταιριάζει στον Άρη τακτικά. Αλλά και πάλι είναι ένα σύστημα το οποίο η ομάδα δεν το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εμπεριέχει ένα ρίσκο η χρησιμοποίησή του, σίγουρα από το ξεκίνημα. Τώρα αν θα το γυρίσει η διάρκεια του παιχνιδιού σε 4-3-3 και είναι μια άλλη κουβέντα, ανάλογα και με την εξέλιξη του μάτς. Τον είδαμε άλλωστε να το κάνει και κόντρα στην ΕΛΕ Μεσούση Λάρναγα την περασμένη Πέμπτη, εκεί που κυρίως προσπάθησε να κρατήσει, να βρει μια σταθερότητα και να κρατήσει το 0 πίσω, βλέποντας την ΑΕΛ να πιέζει. Και με αυτή τη λογική ίσως να ταιριάζει στο αυριανό μάτς, επειδή η Μόλντε θα είναι η ομάδα που λογικά θα πάρει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο, θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Και ο Άρης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βάση και έμφαση στο μεσοαμυντικό του κομμάτι απέναντι σε έναν πολύ πιο ποιοτικό αντίπαλο από την ΑΕΛ Μεσού, και έναν αντίπαλο ο οποίος σκοράρει αρκετά στην φετινή σεζόν. Για αυτούς ξεκίνησε άλλο τον περασμένο Μάρτιο και όχι τώρα τον τελευταίο μήνα, όπως έγινε στην περίπτωση του Άρη. Νομίζω ότι η Μόλντε έχει σκοράρει σχεδόν σε όλα της τα παιχνίδια και κατά μέσο όρο σκοράρει νομίζω 2 γκολ σε κάθε μάτς. Είναι μια ομάδα που είναι αίτητη στην έδρα της φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρουμε και μετά. Είναι στοιχεία και αριθμοί που αυξάνουν φυσικά το βαθμό δυσκολίας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι, θα τα πούμε βέβαια και μετά τις 6 με τον Χρύσανθο, αλλά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η ταχύτητα, διότι η Μόλντε, όπως έχουμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι μια ομάδα που της αρέσει να δίνει ρυθμό στο παιχνίδι της και να τρέχει στο γήπεδο. Άρα απαιτείται και, όχι αντίστοιχη ταχύτητα, μεγάλη ταχύτητα και από τον Άρη. Και στη σκέψη, αλλά και όσον αφορά τις κινήσεις των παιχτών μέσα στο γήπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ενδεχομένως
θα μπορούσαμε να δούμε τον Σάσα να ξεκινάει στο αυριανό παιχνίδι αντί του Μπάσα, ο οποίος, OK, στα δύο μας μην έλεγε μεσού, ήταν αρκετά καλός. Αλλά σε ένα μάτς το οποίο αναμένεται να έχει πιο έντονο ρυθμό και περισσότερα τρεξίματα, νομίζω ότι ο Σάσα ίσως να ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι. Έχει άλλωστε τρεις εβδομάδες, σχεδόν μήνα Βραζιλιάνος, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της, της ομάδας. Τον έχουμε δει να αγωνίζει ως αλλαγή βέβαια μέχρι στιγμής στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού. Κάποια στιγμή σίγουρα θα τον δούμε να ξεκινάει και βασικό τον Βραζιλιάνο. Ίσως αυτή η στιγμή να είναι το αυριανό παιχνίδι αν ο Παντελίδης δεν πάει στην πεπατημένη, δηλαδή στο δίδυμο Μπάσα Ματία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εφόσον επιλέξει ένα 4-2-3-1 και δεν πάει στο 4-3-3. Για τους παλιούς φίλους του Άρη, όπως είναι ο Χρήστος Κιώδης για παράδειγμα, νομίζω ότι έχει αξία να αναφέρουμε ότι στο αυριανό παιχνίδι θα είναι και ο Άρνε Μέλλερ, Χρήστο Κιώση, τον πρόλαβες εσύ, Ναι, τόσο καλό ήταν ο φίλος αυτός, δηλαδή. Πεχτάρα, μάλιστα. Άξι, οκ. Okay. Λοιπόν, θα είναι και αυτός στο αυριανό παιχνίδι με, την, με τη Μόλντε, στο Άκερ Στάντιον, αποδεχόμενος την πρόσκληση της ΠΑΕ Άρης, η οποία χθες επικοινώνησε με τον, με τον Μέλλερ, ο οποίος φυσικά γνώριζε ότι η πρώην ομάδα του πηγαίνει στην Νορβηγία προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μόλντε και χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχτηκε την πρόσκληση των ανθρώπων της ομάδας προκειμένου να βρεθεί στο γήπεδο και να δει τις προσπάθειες των παικτών του Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρεθεί και σε αποδυτήρια ενδεχομένως πριν το παιχνίδι μετά, αν θα μιλήσει με τον Σάβα Παντελίδη. Ας φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και μακάρι και η παρουσία του στο γήπεδο να φέρει και γούρι στον Άρη ώστε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μόλντε. Το ζήτημα βέβαια αύριο για τον Άρη δεν είναι μόνο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο το να κρατήσει πίσω το 0. Ο Άρης αύριο θα πρέπει να ψάξει να βρει και ένα γκολ. Αν τα καταφέρει. Εντάξει, και με το 0-0 να φύγει από την έδρα των Νορβηγών, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακό αποτέλεσμα. Αλλά στο σενάριο που δεχθεί γκολ, θα πρέπει να βάλει κιόλας ένα γκολ στην Μόλντε. Μια Μόλντε που έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Νορβηγία, είναι η αλήθεια, αλλά έχει τα θεματάκια της πίσω. Και στερείται λίγο ταχύτητα, θα λέγαμε, μεσοαμυντικά. Το θέμα βέβαια έχει να κάνει περισσότερο με τον Άρη και τον Αυριδίχτη, διότι μέχρι στιγμής στα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα έχει βρει ένα γκολ και αυτό μέσα από πέναλτι. Έχει χάσει ευκαιρίες, ναι, κυρίως με τον Ιντέγε, είναι η αλήθεια. Ήταν και η κύρια πηγή κινδύνου για τον Άρη στο δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Απλά ο Άρης για να βρει τον γκολ θα πρέπει να γίνει και πιο παραγωγικός όσον αφορά τη δημιουργία φάσεων. Δεν είχε πολλές στη Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη. Είχε αρκετές στο πρώτο παιχνίδι με τους Κύπριους. Φάσεις βέβαια προήλθαν μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Δεν έχει σημασία βέβαια, το θέμα είναι να δημιουργείς ευκαιρίες. Ο Άρης δεν είχε τόσες πολλές, επαναλαμβάνω, στο παλαιτικό της Λάρνακας. Θα πρέπει να βελτιώσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή να βρει περισσότερες φάσεις αύριο στο Άκερ Στάντιον κόντρα στην Μόλντε και κυρίως να γίνει πιο αποτελεσματικός όταν, εάν και όταν του δοθούν αυτές οι φάσεις, διότι σε μια σειρά αγώνων όπως είναι αυτή με τη Μόλντε, πλέον έχοντας ένα δύσκολο αντίπαλο μπροστά σου, μετράει και παραμικρή λεπτομέρεια. Και η παραμικρή φάση, δηλαδή μια φάση σαν αυτή που έχασε ο Ιντέγε για παράδειγμα στη Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη, μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για το ζευγάρι αυτό των αγώνων με τη Μόλντε κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Γι' αυτό λοιπόν ο Νιγηριανός, θέλετε αν είναι ο Ντιγκινή, ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης, όποιος και αν είναι, τέτοιες ευκαιρίες άμα δοθούν αύριο στον Άρη νομίζω ότι δεν πρέπει να σπαταληθούν. Και ειδικά σε μιλάμε για ένα εκτός έδρας παιχνίδι, διότι το εκτός έδρας γκολ έχει την δική του σημασία και αν συνδυαστεί με μια ισοπαλία, μια νίκη για τον Άρη, τότε θα είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα των κιτρινόμαυρων για τον επαναληπτικό τζικά της 5ης Αυγούστου. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: ρε Καρυπίδη, γιατί λύνεις τα προβλήματα? Λέει: ωραία, ακούμε τις γκρίνιες μερικών. Με σαφέστατες αιχμές ο φίλος ο Γιάννης προς εκείνους που τα τελευταία 24 ώρα τέντωσαν παραπάνω από όσο έπρεπε το θέμα με το ρεύμα στο Βικελίδης. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο
έπρεπε να βρεθεί άμεσα λύση, όπως και έγινε μέσω του Θόδωρου Καρυπίδη και των επαφών των οποίων πραγματοποίησε ο ισχυρός άντρας του Άρη, και θα κάνει κι άλλες κιόλας. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της ΔΔΕ και με εκπροσώπους κυβέρνησης για να δοθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα με το ρεύμα και κυρίως όσον αφορά τις οφειλές παλιάς ΠΑΕ, με τις οποίες ο Καρυπίδης δεν έχει λόγο να ασχολείται κιόλας, αλλά τη στιγμή που αφορά τον Άρη έστω και με αυτόν τον τρόπο, αυτή η αμαρτία, να το πούμε έτσι, της παλιάς ΠΑΕ, και το ρόλο είναι κιόλας στην παλιά ΠΑΕ, καλείται να βρει μια λύση. Πλέον κανονικά υπάρχει ρεύμα στο γήπεδο και η μπουτίκ λειτουργεί και το ΝΑΟΣ λειτουργεί και το ΒΑΜΟΣ λειτουργεί. Για όσοι θέλετε να πάτε και να φάτε κάτι έτσι ωραίο, να κάνετε ένα ωραίο γεύμα με θέατο Κλεάνθης Βικελίδης, και θα γίνει και μια προσπάθεια βελτίωσης μέσα σε επόμενες μέρες του Χλωοτάπητα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης, της μεθεπόμενης Πέμπτης με τη Μόλντε. Με δεδομένο φυσικά πάντα, και αυτό το οποίο αναφέραμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ότι μετά το μάτς με τον Όφη, όπως ενημέρωσε σήμερα πάει Άρης, θα αλλαχθεί ολόκληρος ο Χλωοτάπητας μετά τη ζημιά που υπέστη τις τελευταίες μέρες λόγω του προβλήματος με το ρεύμα και το ότι δεν λειτουργούσε αυτόματο το πότισμα, ώστε να έχουμε την εικόνα και πάλι που είχαμε πέρυσι, δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό Χλωοτάπητα. Και πέρυσι νομίζω, και για όσους παρακολουθήσατε και όλες τις ομάδες στην Super League, νομίζω ότι το Άρης έχει τον καλύτερο Χλωοτάπητα στο πρωτάθλημα. Μια μεγάλη επένδυση που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και χρήματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να δοθούν πάλι προκειμένου να αλλαχθεί ο Χλωοτάπητας μετά από την ζημιά ήταν αυτό το οποίο υπέστη λόγω του προβλήματος με το ρεύμα τις προηγούμενες μέρες. Η ομάδα μπορεί να βρίσκεται στην Νορβηγία, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στην Θεσσαλονίκη, όπως είναι γνωστό από χθες. Μάλιστα ανέβασε και ένα story σήμερα νωρίς, 7 η ώρα το πρωί, τηλεφόρο Νίκης. Τα μεγάλα ραντεβού ξεκινούν πολύ νωρίς και στο Κιωσίδη, όχι 10-11 η ώρα, 7 η ώρα, στο πόδι ο πρόεδρος. Να πάει εκεί πέρα να αποδεχθεί τους Κινέζους. 14 κορυφαίοι βιομηχανικοί και επιθετικοί όμιλοι της Κίνας βρίσκονται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχοντας προγραμματισμένα ραντεβού και με τον πρόεδρο του Άρη μεταξύ άλλων, τον Θόδωρο Καρυπίδη. Διορθώστε το λίγο, δεν είναι πρόεδρος. Είναι ισχυρός άνδρας. Πρόεδρος είναι άλλος. Λοιπόν, μεγαλομέτοχος, η αδελφή του, Γιώργο. Αλλά στο παίρνω σωστό. Ο Καρυπίδης λοιπόν, είπαμε ότι δεν είναι στην Νορβηγία λόγω αυτού του ραντεβού που θα έχει στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα 24 ώρα με τους Κινέζους επενδυτές, ο οποίος θα υποδεχθεί μάλιστα ο Κλεάνθης Βικελίδης, τους εκπροσώπους αυτών των εταιριών, με στόχο πέραν των δικών τους έτσι επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν και μια μελλοντική συνεργασία με την ομάδα. Οι Κινέζοι θα ξαναγηθούν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Άρη και στο Βικελίδης και στο Ρήσιο, και θα τους παρουσιαστεί ένα αναλυτικό πλάνο για την πλήρη αναμόρφωση του Κλεάνθης Βικελίδης. Η μακέτα δηλαδή που είχαμε δει μέσα στον Ιούνιο, μέσα από τις αναρτήσεις και του Θόδωρου Καρυπίδη και του Βαγγέλη Παζαρτζίδη για το πλάνο το οποίο έχουν για την ολική ανακαίνιση του Κλεάνθης Βικελίδης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και αυτό το σκέπαστρο το οποίο θέλει ο Καρυπίδης να βάλει σε όλες τις θύρες και να μην υπάρχει μόνο στην 9 και στην 7 όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, να καλυφθούν όλες οι θύρες του κηπέδου από ένα ενιαίο σκέπαστρο. Εντάξει, αυτά γίνονται και μέσω χορηγιών και θα συζητηθούν φυσικά και διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προωθεί το brand name του Άρη στην κινέζικη αγορά. Είναι γενικότερα συζητήσεις και πιθανές συνεργασίες που θέλουν χρόνο. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας του Καρυπίδη με τους Κινέζους λόγω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και της συνεργασίας τους εκτός Άρη, την οποία ο Καρυπίδης προσπαθεί για το τέλος καλύτερα προσπαθεί να βάλει και τον Άρη μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με τους Κινέζους, και μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό φυσικά για τους κυτρινόμαυρους. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Νομίζω ότι μετά τις 6 θα μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία για να έχουμε μαζί μας και τον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Πάμε Χριστοκιώση στο break, ενώ το ρολόι δείχνει ακριβώς 6 και επιστρέφουμε σε Μόλντε από το μεσημέρι. Καλύτσο 2-3-10, 2-87 και 3-8, δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε μία διπλή ωραία κυμπάρικη προσκλησούλα για το θέατρο Βεργίνα
του Regency Casino Θεσσαλονίκη, ώστε αύριο το βράδυ να παρακολουθήσετε στην μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το Molde Aris με άφθονη μπύρα, απεριόριστη μάλιστα, την οποία περιλαμβάνει η πρόσκληση, και με λαχνούς για τα δωράκια τα οποία θα κληρωθούν στο ημίχρονο. Ο φίλος 907, απαντώντας στο Γιάννη και στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, πες μας εσύ ρε Γιάννη, λέει, που έστειλες περί μιζέριας, ο Ιντέγε έφτασε πάνω, αν όχι προλαβαίνει το μάτς. Γίνε λίγο πιο ξεκάθαρος, 907. Γίνε λίγο πιο ξεκάθαρος. Και να δούμε αν θα απαντήσει και ο Γιάννης. Φυσικά. Που έστειλε πρώτο το μήνυμα και στον οποίο απάντησες. Εδώ βλέπω, χρειάζεται ο Τσαλτίδης, μπλογκάρι, βάλε γκολ. Στο SDNA. Νομίζω ότι... πολύ πρωτότυπος. Αλλά έχει δίκιο. Πρέπει να βάλεις γκολ αύριο, το λέγαμε και νωρίτερα. Εντάξει. Θα είναι ιδανικό για τον Άρη να σκοράρει αύριο στο Άγκερ Στάντιον, ακόμα και αν χάσει με 2-1. Δηλαδή, όσο το πάω και στο χειρότερο σενάριο, τώρα το να βγει 1-1, ας πούμε, θα είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να βγει 0-1, ακόμα καλύτερο. Το 0-1 είναι μισή πρόκριση για τον Άρη αύριο κόντρα στους Νορβηγούς. Αλλά για τον Άρη που πρέπει να εμφανίσει κάποια εξέλιξη πλέον και να δείξει, παρουσιάσει πρόοδο αγωνιστικά, το να σκοράρει αύριο είναι νομίζω μια πρόκληση κόντρα στην Μόλντε. Όπως πρόκληση είναι επίσης και το να μην δεχθεί ένα γκολ από μια ιδιαίτερα παραγωγική Μόλντε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η οποία μεσοπαιδευτικά έχει καλές μονάδες. Δεν είναι ομάδα που έχει τον Αστέρα, που έχει τον παίχτη ο οποίος θα κάνει την διαφορά. Έχει όμως πολλά καλά εργαλεία ο Έρλινγκ Μόε στην διάθεσή του. Και ο ένας είναι ο Νορβηγός. Ο επιθετικός ανάθεμα βέβαια είναι Νορβηγός, Νιγηριανός πρέπει να λέει, νορβηγικό διαβατήριο, ο Μοϊουάμφο, αν τον προφέρω σωστά, ο Χι ο Μοϊουάμφο, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρ της Μόλντε την φετινή σεζόν με 10 γκολ σε 17 παιχνίδια. Είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Άρης πρέπει να τον προσέξει ιδιαίτερα στο αυριανό παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το εύκολο γκολ και θα είναι νομίζω και η πρώτη πηγή κινδύνου για τους κυτρινόμαυρους κόντρα στην Μόλντε. 2-3-10-2-87-3 οκτάρια. Καλείτε και δίνετε το όνομα τεπώνυμό σας έξω στον κύριο Κιώση. Όνομα επίθετο και αυτόματα μπαίνετε στη λίστα όσων έχουν κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino αύριο και το Θέατρο Βεργίνα στις 8 η ώρα για να παρακολουθήσετε το Molde Aris, επαναλαμβάνω, με άφθονη μπύρα και με λαχνούς για τα δώρα τα οποία θα κληρωθούν στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Νορβηγούς. Απλά τηλεφωνείτε, δίνετε το ονοματεπώνυμό σας, επαναλαμβάνω, και αυτόματα κερδίζετε τη διπλή σας πρόσκληση, την οποία θα παραλάβετε, σημαντική λεπτομέρεια, αύριο από το καζίνο. Δεν χρειάζεται να έρθετε εδώ πέρα στο Λίμπερο. Θα πάτε κατευθείαν στο καζίνο, θα δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση στο Λίμπερο. Ποιος είστε? Αυτός. Ωραία. Περάστε μέσα, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το παιχνίδι του Άρη. Ο φίλος ο Πέτρος στέλνει μήνυμα και λέει: πολύ σημαντική ομάδα αύριο να σκοράρει ένα γκολ. Όπως επίσης πολύ σημαντική θα είναι και η καλύτερη παρουσία Σούντγκρεν και Κόρχουτ, οι οποίοι δεν τα πήγανε καλά με τους Κύπριους. Ναι, το είπαμε και χθες αυτό. Μέσα στα πράγματα τα οποία πρέπει να παρουσιάσει ο Άρης μια βελτίωση αύριο κόντρα στη Μόλντε είναι και τα μπακ του. Πάντα συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο έχει δώσει η ομάδα κόντρα στην Ελεμεσού, διότι ο Σούντγκρεν είναι κακός. Στη Λάρνακα. Εντάξει, το συγκεκριμένο τον επηρέασε και λίγο η ζέστη, αλλά και πάλι δεν ήταν. Ήταν νομίζω ένα αρκετά κακό βράδυ, θα λέγαμε, για τον Σουηδό. Ο Κόρχουτ γενικότερα από την αρχή της σεζόν δεν πολύ πατάει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ο Άρης πήρε την απόφαση και έφερε στη Θεσσαλονίκη ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος προορίζεται για βασικός, όπως είναι ο Ντεμπόκ. Γιατί ο Ντεμπόκ δεν ήρθε για να είναι backup του Κόρχουτ. Ο Ντεμπόκ ήρθε για να πάρει φανέλα βασικού ως δανεικός από την Leeds. Ήταν ένα πρόβλημα. Ήταν κάτι το οποίο διέκριναν οι άνθρωποι τώρα, ότι χρειάζονται μια επιλογή καλύτερη για το αριστερό άκρο της άμυνάς τους. Και όχι ένα παίχτη που θα έρθει απλά να συμπληρώσει τον Κόρχουτ και να αποτελέσει κυρίως backup του Ούγκρου. Αυτή η περίπτωση είναι ο Ντεμπόκ. Για την ώρα βέβαια δεν μπορείς να τον υπολογίζεις. Το Βέλγο αμυντικό. Και γι' αυτό θα πρέπει ο Κόρχουτ και αυτός αύριο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η έλευση του Ντεμπόκ θα λειτουργήσει θετικά
για τον Κόρχοτ και θα του δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για να παρουσιάσει κάτι καλύτερο στα μάτια του προπονητή του. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να παρουσιάσει την εικόνα της περασμένης Πέμπτης και δεν πρέπει να κάνει τα λάθη. Δεν πρέπει να κάνει λάθη ανάλογα με αυτό που έκανε την περασμένη Πέμπτη στην Λάρνακα ο Ούγγρος και έδωσε γκολ παρεβάλλες στους Ζους Κύπριους. Αλλά ευτυχώς ο Χουράβ δεν σημάδεψε σωστά, ήταν και ο Κουέστα εκεί και τη γλιτώσαμε τη δουλειά. Και ο Σούντγκρεν ας κάθεται και λίγο πίσω παραπάνω αύριο, δεν χρειάζεται να βγαίνει τόσο μπροστά και να του φεύγει τώρα εξτρέμ στην πλάτη, όπως έγινε με τον Γουίλερ στη Λάρνακα την περασμένη Πέμπτη. Πίσω. Υπάρχει λόγος να βγει μπροστά αύριο, θα περιμένει πίσω. Εντάξει, άσου να παίξουν αυτοί, άσου να παλεύουν να βρουν χώρο. Εντάξει, κλέψε την μπάλα, βγες γρήγορα. Αυτό είναι. Ή μπορείς απλά να κάνουν αυτή μια φάση και να βγεις πάλι γρήγορα. Στο επιθετικό transition, Χρήστο Κιώσιου. 7-79. Καλό έκανε η εκδήλωση αγωνίας για το ρεύμα και το τερέν. Ο Κάρι μπορούσε να δώσει λύση και το έκανε. Η αλλαγή τερέν είναι ζημιά, αλλά το προσκύνημα για Ματέο μετρά. Ναι. Κόβε το μήνυμά σου, μάλλον. Κάτι ήθελες να προσθέσεις εκεί, 7-79. Αν θες, συμπλήρωσε το. Κάλεσε τον Χρήστο σιγά-σιγά, Χρήστο Κιώση. Κάλεσε τον συνάδελφο να μας τα πει από την Νορβηγία πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Μας δώσει έτσι μια πρώτη εικόνα. Φαντάζομαι θα είναι και στο γήπεδο κιόλας, γιατί σε μια ώρα ξεκινάει και η συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη και φαντάζομαι μετά θα ακολουθήσει και η προπόνηση του Άρη. Στην έδρα των Νορβηγών. Πολύ ωραίο γήπεδο πάντως. Βλέπουμε τώρα πάλι εδώ πέρα φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει και οι συνάδελφοι. Δίπλα στη θάλασσα. Πολύ πολύ καλή τοποθεσία του. Μακάρι να έρθει και ένα καλό αποτέλεσμα αύριο για τον Άρη. Σε μία ακόμα ευρωπαϊκή έδρα, όπως έχει πάρει ανάλογα αποτελέσματα στο παρελθόν και σε πιο δύσκολες έδρες βέβαια από αυτήν της Μολντου. Άρης, ο οποίος γίνεται μόλις η δεύτερη ομάδα. Ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο Άκερ Στάντιον. Άγγλος είναι. Καθώς στην έδρα των Νορβηγών, την έδρα των Νορβηγών έχει επισκεφθεί και ο Ολυμπιακός τη σεζόν 99-2000 για το Champions League τότε. Για τους ομίλους του Champions League μάλιστα, που είχε χάσει με 3-2. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 0-2 και το γύρισαν οι Νορβηγοί και κερδίσανε με 3-2. Εδώ πέρα Χρήστο Κιώση. Τρομερό κάζο μου λέει θεωρήθηκε τότε. Τότε ήμουν 9 χρονών. Όχι, 10 ήμουν ψέμα. Χρήστο Κιώση. Ο οποίος είναι εδώ πέρα και θυμάται ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Πρώην παίκτης του Άρη. Ας το κάνω πιο εύκολο. Μαυρογεννίδης. Είχε κάνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Το 0-2 δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει. Και μετά οι Νορβηγοί το γύρισαν από το πουθενά και κάνανε το 3-2. Και από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος Κιώσης και με ενημερώνει, θεωρήθηκε απίστευτο κάζο για τον Ολυμπιακό εκείνη την χρονιά. Μακάρι ο Άρης να πάει καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Άλλοι τότε βέβαια οι Μόλντε, άλλοι είναι τώρα οι Μόλντε. Σε πολύ καλή κατάσταση βέβαια πάλι. Επαναλαμβάνω και έχει τη δική του σημασία. Είναι η ομάδα που έχει σκοράρει περισσότερο φέτος από όλες τις άλλες στην Νορβηγία και έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Πρώτη καλύτερη επίθεση, δεύτερη καλύτερη άμυνα. Το αντίπαλο δέος της Ρόζεμπορκ, η οποία δεν τα πηγαίνει καλά, είναι αλήθεια μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Πέμπτο έκτη είναι. Δεν κοντράρονται δηλαδή πλέον αυτές οι δύο. Και άμα συνεχίσει έτσι μόλις, νομίζω ότι θα κατακτήσει και ψιλοπερπατώντας το πρωτάθλημα στην Νορβηγία την φετινή σεζόν. Ας επικεντρωθούν λοιπόν εκεί πέρα τα παιδιά. Τι θέλουν την Ευρώπη τώρα, να τρέχουν από εδώ και από εκεί τώρα. Άσε τώρα ομίλους και τα λοιπά και προκρίσεις και τέτοια. Κάτσε, αποκλείσου. Εντάξει, επικεντρώσου, πάρε το πρωτάθλημα και στον Άρη να προχωρήσει και να φτάσει αυτός στους ομίλους του Europa League. Για την ενημέρωση πάντως όσον αφορά την αύξηση των Κινέζων, για να μιλήσουμε και με λεπτομέρειες, αναφέρει ότι 14 κορυφαίοι βιομηχανικοί και παιδευτικοί όμιλοι της Νότιας Κίνας με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Hellenic Trade Council, το οποίο ηγείται η μεγαλομέτωχος ΠΑΕΑΡΙΣ Ειρήνη Καρυπίδη, διοργανώνουν λέει επίσκεψη Θεσσαλονίκη πολυμελούς αντιπροσωπείας Κινέζων επιχειρηματιών από την περιοχή της Dong Guan, που δραστηριοποιείται στους τομείς γεωργίας, της βαριάς βιομηχανίας, της υγείας, του χονδρικού εμπορίου, του τουρισμού, του real estate και των κατασκευών. Ωραία, φίλε, έρχεται να πούμε το γεν. Το γεν έχουν αυτοί, ποιο έχουν. Η Dong Guan αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγικό κέντρο της Κίνας και διαθέτει μεγάλη παράδοση στη βιομηχανική παραγωγή. Η επίσκεψη θα είναι διήμερη και εκτός των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι Κινέζοι επενδυτές
με εκπροσώπους φορέων της πόλης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν προγραμματίσει συνάντηση και με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Άρη Θόδωρο Καρπίδη. Η κινέζικη αντιπροσωπεία θα ξεναγηθεί σε εγκαταστάσεις ομάδας, θα τους παρουσιαστεί το αναλυτικό πλάνο ανακαίνησης του γηπέδου Κλεάνας Βικελίδης και συνολικά ο στρατηγικός σχεδιασμός του Θόδωρου Καρπίδη για την προώθηση του ποδοσφαιρικού μπραντ Άρης στην κινέζικη αγορά. Οι συνεργασίες που αναμένεται να υπογραφούν περιλαμβάνουν και λανσάρισμα προϊόντων της ομάδας στην Κίνα, μέχρι τη φιλοξενία της στα summer camps της ομάδας παιδιών από Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Don Juan Χριστοκιώση. Τι λέρε φίλε. Αποστολή στην Κίνα, Χρήστα το Τσαλτίδης. Για πάρε τον τηλέφωνο. Τι είπε? Θα πάρει αυτός. Ο προγραμματισμός ώρες είναι εκπληκτικός. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Για δώσε λίγο χαλί. Ο Δημήτρης μας ζητάει να επαναλάβουμε τις τιμές για τα εισιτήρια με την Molde, τον επαναληπτικό του 15 Αυγούστου. Είπαμε, εισιτήρες 1 και 3 15 ευρώ, στη θύρα 2 25 ευρώ, στην θύρα 9 35 ευρώ, η καλύτερη θύρα του γηπέδου για μένα, το έχω ξαναπεί, με διαφορά. Θύρα 7 50 ευρώ, θύρα VIP 100 ευρώ, θύρα VVIP 150 ευρώ και θύρα 4 των φιλοξενωμένων στα 15 ευρώ. Με ταυτότητα και με άμκα, μην το ξεχνάτε, γιατί κάποιοι από ό,τι έμαθα με την ΑΕΛ πήγανε χωρίς άμκα ή ταυτότητα, ή και τα δύο κάποιοι. Λοιπόν, και φυσικά η υπενθύμηση της ΠΑΕ ότι τα διαρκείας ισχύουν κανονικά για το παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Δεν θα ισχύουν αν ο Άρης περάσει στα play-off του Europa League. Για την ώρα όμως, όσοι έχετε προμηθευτεί το διαρκείας σας, δεν χρειάζεται να πάτε συνουρά και να περιμένετε να πάρετε εισιτήριο, ούτε να μπείτε στο Viva. Κατευθείαν στο γήπεδο την επόμενη Πέμπτη για να δείτε το ματσάκι. Θα πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα για να έχουμε μετά τις 6.30 το Χρύσανθο και να μας μεταφέρει, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Νορβηγία και να μας μεταφέρει και τις πρώτες εντυπώσεις από το Molde και από το γήπεδο, αν έχει φτάσει ήδη σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η δεύτερη ώρα είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό, το πηγαίνετε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, για να αλλάξετε σούστες, αερόφους, καμορτισέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές στον Γιαννόπουλο. Τηλέφωνο 2310-751-933 και επίσης μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μία προσφορά του PFK Deluxe Residences, του ομίλου εταιριών Caraman Lease. Αν θέλετε οι φετινές διακοπές να σας μείνουν αξέχαστες, θα πάτε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου υπάρχει το PFK Deluxe Residences με ευρύχωρα, νεόδυνητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view, παρακαλώ. Τηλέφωνο 237-40-622-22 και pfkdeluxeresidences.com. Διότι σε Χαλκιδική Χριστοκιώση και φίλε κορατές δεν έχει. Επίσης, συνεχίζει να καλύψει το 2310-287 και 3 οκτάρια. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα του Ρίδης Καζίνο Θεσσαλονίκη για να δείτε. Αύριο 8 η ώρα το Molde Άρης με άφθονη μπύρα και λαχνούς για τα δωράκια που θα κληρωθούν στο ημίχρονο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε, ελπίζουμε, με Χρήστον Τσαλτίδη. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια για να ακούσουμε και εσάς, τώρα που λύθηκε το θέμα με το ρεύμα, τώρα που θα δοθεί και λύση για το χλωτάπιτα του Κλεάνθης Βικελίδης. Όσοι θέλετε να πάρετε θέση, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, ή όσοι θέλετε να πάρετε θέση για την αυριανή αναμέτρηση με τη Molde, τι σύστημα θα επιλέγατε εσείς, ποιους παίχτες θα επιλέγατε εσείς, τι θα αλλάζατε. Μπορεί να κρατούσατε ίδια την εντεκάδα, όπως συνείδαμε την περασμένη Πέμπτη στη Λάρνακα. Ο λόγος εσάς λοιπόν για το επόμενο μισάωρο, κάποια στιγμή που δεν βρίσκουμε τον Χρήστα, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε ακόμα εκεί στην Νορβηγία που είναι μέσα στα φιόρδ που έχει πάει και έχει χαθεί το σήμα. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε εσάς και παράλληλα φυσικά καλείτε στο 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino για να δείτε αύριο το Molde Aris με άφθονη μπύρα και με λαχνούς για τα δωράκια τα οποία θα κληρωθούν στο ημίχρονο. Πιάσαμε σήμα ανάμεσα σε Φιόρδ, συνδεόμαστε με Νορβηγία και Χρύσανθο Τσαλτίδη. Χαίρετε. Τι γίνεται? Καλά, εσείς εκεί πάνω να μας πείτε. Φιόρδο, όπως το λες. Ωραίο μέρος. Λαχανιασμένος γιατί. Περπατάμε τώρα γιατί η πρώτη μέρα, κοίταξε, όταν έχουμε ξεκινήσει καταρχήν πολύ πρωί, από χθες το βράδυ έχουμε ξεκινήσει. Εντάξει, με λίγο ύπνο και τα λοιπά, αλλά έχουμε αλλάξει δύο αεροπλάνα και τώρα είμαστε, μόλις φτάσαμε στο Molde. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνουμε όλα εκείνα τα διαδικαστικά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Γιατί σε μια ώρα είναι η συνέντευξή μου. Ναι.
Οπότε πρέπει να πάρουμε κανένα νερό, κανένα τέτοιο, κατάλαβε. Οπότε τρέχουμε λίγο. Μισή μερίδα θα γυρίσει. Γι' αυτό είναι. Μισή μερίδα θα γυρίσει. Τι? Μισή μερίδα θα γυρίσει. Όχι, δεν νομίζω. Απλά θα βγει ο λογαριασμό του Λίμπερου, να ξέρει. Ένα νεφρό. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ πέρα με τα νερά και με αυτά δεν είναι. Δηλαδή περίμενε. Επειδή όντω αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Επειδή δεν είστε πολύ ωραία εκεί πέρα, αλλά σίγουρα θα έχετε αγοράσει κάτι. Έχω ξανάρθει η Νορβηγία. Ξέρω, ήξερα από πριν ότι είναι. Για τώρα, ναι. Απλά τώρα επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή πήγες έφαγες τώρα, φαντάζομαι. Κάτι δεν έφαγες, έφαγες. Το χάμπουργκερ, το απλό, η μισή μερίδα που θέλω πέντε εγώ τέτοια. Μαζί με μια πατατούλα που είναι η μισή από την Ελλάδα. Ναι, ναι. 12 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Το 5-4 δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα βλέπω εδώ έχει ένα καρπούζι, φίλε, 20 κορώνες. 2 ευρώ. Α, το καρπούζι. Πάρε ένα καρπούζι δύο μέρες, Χρήστα, δεν μια χαρά θα τη βγάλεις. Καλά είμαστε. Σαλάτες, για να δούμε σαλάτες, μακριά από σαλάτες. Λοιπόν. Μάλιστα. Από καιρό πώς πάμε. Εντάξει, φουτεράκι φορέσαμε τώρα. Α, έχει. Αναγκαστικά. Ναι. Φουτεράκι φορέσαμε. 17 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι φυσάει κιόλας. Με βροχή είχε πριν από ό,τι είδαμε. Εντάξει, νομίζω τώρα όσο πέφτει ο ήλιος θα πάμε στους 11, 12 εκεί. Είναι καλές συνθήκες. Καλό χειμώνα. Για παιχνίδι. Ναι. Σε μια πόλη 27.000 κατοίκων, πολύ μικρή. Ένα, εντάξει, το ξενοδοχείο το δικό μας είναι απίστευτο, είναι πάνω στη θάλασσα. Είναι αυτό που βλέπω, πολλές φωτογραφίες αν πατήσεις Μόλντε, το βγάζει ως αξιοθέατο της πόλης, αυτό που είναι σαν ουράνοψης, ας πούμε, και τα λοιπά, και είναι πάνω στη θάλασσα. Ναι. Εκπληκτικό. Και η ομάδα μένει σε καλό ξενοδοχείο. Εντάξει, οι συνθήκες νομίζω ότι είναι όπως είναι σε αυτές τις ανεπτυγμένες 100% χώρες όπως η Νορβηγία. Ακριβά μεν, άλλη μισθή δε. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι αύριο να μπορέσει ο Άρης να κάνει το παν για την πρόκριση. Για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Για το Σάββα Παντελή, πέρα το γεγονός δεν θα είναι ο ίδιος στον πάγκο. Ναι. Μετά την τιμωρία που υπέστη από την UEFA για ένα περιστατικό που νομίζω ότι δεν δόθηκε και τόσο μεγάλη έκταση από όλους μας, γιατί δεν θεωρούσαμε ότι υπήρχε και μεγάλη έκταση. Και γύρισε, είχε κάποιο ένα διάλογο και με τους Κύπριους. Τώρα ο Ιταλός τι ακριβώς κατάλαβε από αυτό και έγραψε το φύλλο αγώνα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι προφανώς τεράστια, αξιολόγησε την κίνηση. Ναι. Και έτσι υπάρχει αυτή η βαριά τιμωρία για τον Σάββα Παντελίδη, ναι. Που δεν θα παίξει, δεν θα είναι στον πάγκο αύριο. Πέφτουν μια ώρα θα είναι συνεδριακό, θα το ρωτήσουμε φυσικά και για αυτό. Ναι. Αλλά και για απλά τις σκέψεις του για το παιχνίδι το αυριανό. Ναι. Οι παίκτες της Μόλντε γενικότερα εδώ το αντιμετωπίζουν ως ένα παιχνίδι δύσκολο, θεωρούν ότι ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, αυτό μας έλεγαν. Και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με προσοχή. Ποντάρουν φυσικά στο ότι αυτοί έχουν ρυθμό, έχουν παιχνίδια, έχουν την δυνατότητα να το αξιοποιήσουν αυτό μες στο γήπεδο και θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Από την άλλη νομίζω ότι η πρόκριση δεν θα τελειώσει αύριο, αλλά ούτε θα μπορέσει κάποια ομάδα να πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα. Θεωρώ ότι όλα θα μείνουν ανοιχτά μέχρι το τελευταίο λεπτό στο κλειδί του Κελίδης. Αν κινδυνεύσουν φυσιολογικά τα πράγματα, εντάξει ποδόσφαιρο είναι, από μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά θα προσπαθήσει ο Άρης από την πλευρά του να πετύχει ένα γκολ σίγουρα, ή μόνο δεν θέλει ένα καθαρό σκορ. Και εδώ βλέπω ότι αγοράζουν τις γαρίδες, φίλε, με φτιαράκια. Έχει φτιαράκια, πώς παίρνουν τα φυσικά εμείς. Ναι, αυτή έχουν τις γαρίδες. Shrimps, ναι, shrimps, μάλιστα. Πόσο το, πόσο 129 πάει. Κορώνες, 129 κορώνες, 13 ευρώ δηλαδή. Ωραία. Οκ. Θέλετε να τις τηγανίσω. Πάει. Δηλαδή πήγατε κάνατε και συνάλλαγμα τώρα, έτσι κανονικά. Πήγαμε, βγάλαμε κορώνες. Ναι, πήραμε κορώνες. Εντάξει, επειδή ήμασταν κορώνες. Τώρα σε... Επανέλαβε λίγο γιατί σε χάσαμε για κάτι δευτερόλεπτα. Φυσικά, να θέλεις. Ένα. Είμαι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Με άλλες στιγμές στην Ελλάδα, εδώ βάζουμε κάτι παραπάνω, σου βάζουμε κόμιστρο, ναι. Γενικότερα. Α, μάλιστα. Πέρα τα κορίτσια, το βλέπω στην Νορβηγία. Θα λες οι Νορβηγέζες, Χρήστα. Νορβηγίδες, ναι. Νορβηγίδες. Μάλιστα. Οι άντρες τους και... Σε χάνουμε τώρα λίγο.
Τώρα λίγο έχω ένα θέμα. Χρήσαν, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μάλλον επειδή. Ναι, εμείς σε χάνουμε λίγο κανείς κάποιες διακοπές. Εντάξει, δεν μπορώ να ζητήσω τώρα να κάτσεις σταθερός κάπου. Γιατί μου ωραία, το καλύτερο. Ποιο? Και να πάω στο γήπεδο. Μιλήσουμε σε. Ωραία, εντάξει, ωραία. Όπου, αν προλάβεις μέχρι τις 7, κάλεσε ξανά για να σε έχουμε στον αέρα. Ωραία. Μετά ποιος θα είναι? Μετά θα είναι ο κύριος Ματζιούκης. Εδώ, Γιώργο. Ορίστε. Θα πούμε τον Γιώργο. Ωραία, θα πεις με τον Γιώργο Ματζιούκη αν θα σε προλάβουμε εμείς μέχρι τις 7, εντάξει, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, να σε αφήσουμε κιόλας. Θα πάμε πιο αναλυτικά μετά τις δηλώσεις και τις συνεδρίες. Τώρα σε έχουμε καμπάνα πέρα. Μην φύγεις, περίμενε. Φύγει, περίμενε. Α, ναι. Τώρα σε πήγα στα ψυγεία με τις πίτσες. Εκεί μείνε. Μην πας πουθενά. Ωραία. Κάτσε εκεί. Έλεγα λοιπόν ότι το βράδυ θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη βραδινή την εκπομπή. Εκεί θα μιλήσουμε. Έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε για αρκετή ώρα. Οπότε φίλοι ακροατές να είναι συντονισμένοι. Mm-hmm. Μετά τις 10 mm-hmm. θα έχουμε αρκετά να πούμε. Και να σχολιάσουμε και το θέμα με το ρεύμα στο οποίο δόθηκε λύση και έγινε τόση. Όλα. Και με το ρεύμα και την γενικότερη κατάσταση αυτή. Γιατί μπροστά το έχουμε να μαλώσουμε, να μανουριάσουμε, να κατηγορήσουμε την εσωστρέφεια. Όχι ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται τα θέματα και τα ζητήματα και τα προβλήματα, αλλά δεν τα αναδεικνύει σήμερα. Ναι, αν θες να συνδράμεις προς το καλό. Έτσι. Από την άλλη, ότι υπάρχουν θεματάκια στον Άρη ακόμα υπάρχουν, αλλά όπως έγραψα και στον blog μου ανάμεσα στο αεροδρόμιο το ένα με το άλλο, πριν 3 χρόνια ακριβώς, 7 Αυγούστου, ναι. Παρέα με τον φίλο μου τον Νίκο, βλέπαμε Άρη Σαχαρναϊκός. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά λίγο να μην φεύγουν από τη μνήμη μας, χωρίς να σημαίνει κιόλας αυτό, ότι θα πρέπει η όποια αναρθογραφία ναι. σήμερα, ναι. Το όποιο λάθος σήμερα, να καλύπτεται από αυτό το γεγονός. Ναι, σίγουρα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Νίκο, σε λίγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστον Τσαλτίδη. Για δώσε λίγο χαλί. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστον Τσαλτίδη. Σε μια πρώτη σύνδεση που είχαμε με την Νορβηγία και το Μόλντε. Φαρμακείο είναι αυτή, ρε. 12 ευρώ, ένα μικρό μπέργκερ και μια πατάτα τώρα μικρή. Πω. Δηλαδή, να φας, δηλαδή. Με αυτά δεν χορταίνεις. Θες δηλαδή 2 μπέργκερ, 2 πατάτες. Εγώ σου λέω μια πατάτα μεγάλη. Θα φπάζε δηλαδή στο εικοσάρικο. Πω, τι φαρμακείο είναι αυτή. Εντάξει, αν πεις όμως άλλη χώρα, φίλε, άλλη μισθή. Οκ, άλλες συνθήκες ζωής πολύ καλύτερες. Είναι λογικό και οι τιμές να είναι πιο τσιμπημένες. Ευτυχώς τα παιδιά μας πήγανε για 2 μέρες ή δεν πήγανε για παραπάνω. Νομίζω ότι θα πρέπει να... Δηλαδή δεν είναι φρόγια να πας στην Νορβηγία. Είναι πάντως ένα ταξίδι ζωής. Λόγω και ότι μπορεί να μην είναι πολύ μακριά στη σχέση, ας πούμε, με την Αμερική, σου λέω εγώ, ή τη Βραζιλία ή το Μεξικό, που λες ότι εκείνα είναι ταξίδια ζωής, που όντως είναι. Αλλά λόγω του κόστους μετάβασης, αλλά και του κόστους που θα σου βγει για να περάσεις κάποιες μέρες εκεί, νομίζω ότι μετατρέπεται αυτόματα σε ένα ταξίδι ζωής. Γι' αυτό και δεν θα πάνε, δεν θα καταφέρουν να πάνε πολλοί φίλοι του Άρη στο αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, κάποιοι είναι Ταλιμπάν, είναι η αλήθεια. Και πήγανε Σουηδία και από τη Σουηδία θα πάνε οδικό στο Μόλντε που είναι καμιά 1000 χιλιόμετρα. Μιλάμε δηλαδή για τρομερή κούραση και ταλαιπωρία. Αλλά άμα αγαπάς και γουστάρεις την ομάδα σου και θες να είσαι σε κάθε γήπεδο που παίζει, αυτό θα κάνεις. Προκειμένου να είσαι στο πλευρό της. Εντάξει, άλλοι που είναι πιο μπρούκλιδες, Χριστογιώση, μπαίνουν σε αεροπλάνα. Για παδούς μιλάμε πάντα έτσι. Και πηγαίνουν έστω με έναν ή δύο έτσι, ας πούμε, διάμεσους σταθμούς. Λοιπόν, γραμμή. Βεβαίως, θα βγάλουμε το φύλλο. Ανοίγουμε γραμμές για κανένα τεταρτάκι που θα είμαστε μαζί. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Μην ξεχνάτε, καλείτε και στο 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Δίνει το ονοματεπώνυμο. Παίρνετε διπλή πρόσκληση για ρίζες καζίνο αύριο το βράδυ 8 η ώρα. Μόλντε Άρης. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε θέματα με το ρεύμα. Το λέμε, το ξαναλέμε, εντάξει. Ναι. Να μην γκρινιάζουμε. Ναι. Έχουμε και το μεγάλο αγώνα αύριο και την άλλη Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι ο αγώνας που έκανε, ειδικά ο Καρυπίδης, να κάνει το γήπεδο, τον αγωνιστικό χώρο, από μια, πώς το λένε, κακή εκτίμηση, χάσαμε τον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι κρίμα? Εντάξει. Υπήρχε λύση για αυτό το πράγμα. Μπορείς να νοικιάσεις μια γεννήτρια και να βάλεις, δεν λέω να ανάψεις προβολής, να βάλεις το ποτιστικό και να δουλέψεις. Γιατί είμαι σχετικός με αυτά τα πράγματα. Ναι. Μπορούσες να πάρεις ένα βιτίο, εμάς να φώναζε, όλοι να πετάζαμε από ένα κουβά νερό που λέει ο λόγος, να διατηρήσουμε το χορτάρι πράσινο. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα έδειξε, πώς το λένε, αδιαφορία, ολιγορία.
Ναι, χρωστάνε οι προηγούμενοι, ωραία. Η επιχείρηση την έχω εγώ όμως τώρα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δεν κάνουμε κριτική. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Δικό του είναι το έργο. Μπράβο του για όλα αυτά που έχει κάνει. Μαζί του είμαστε. Αλλά αυτό εμφανίστηκε ξαφνικά την ώρα που χάλασε το χορτάρι. Και θέλουμε να ξαναλλάξουμε το χορτάρι. Αναγκαστικά πλέον, ναι. Εγώ δεν θα πληρώσω εγώ το χορτάρι. Εγώ ένα εισιταριάκι μπορώ και παίρνω. Αυτό είναι. Και οι περισσότεροι Αριανοί. Αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που ξόδεψε, έκανε αγώνα. Γιατί να επανερχόμαστε πάλι στα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, αύριο έχουμε αγώνα. Μίλαμε για την καλή επιτυχία. Μίλαμε για την μπάλα. Πώς το βλέπεις. Ναι, ναι. Να έχουμε καλή επιτυχία. Μπράβο στους Αριανούς που πήγαν, που είπατε αυτή την οδύσσια που κάνουν, να πάνε να φτάσουν εκεί στην ομάδα. Μπράβο, και να ανταμυφθούν και εμείς που θα βλέπουμε από την τηλεόραση, αλλά και αυτοί που θα κάνουν το μεγάλο ταξίδι εκεί, με ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, ούτως ώστε στη ρεβάνς να μπορέσουμε να έχουμε την πρόκριση και βήμα-βήμα να προχωρήσουμε. Ωραίος. Ωραίος. Αυτά τα νέα μας. Αυτά τα νέα μας. Καλές επιτυχίες, καλές επιτυχίες. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο για να αναλύσουμε και το παιχνίδι. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-10-2-87-3-8. Για κάνα δεκαλεπτάκι που θα πάμε παρέα. Λοιπόν, για να δω τι μου ήρθε εδώ πέρα. Μήνυμα. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Λοιπόν, για κανένα 7 λεπτό θα πάμε ακόμα. Δεν σας βλέπω πολύ ζωούς με τις γραμμές. Δεν σας βλέπω αυτές τις μέρες. Έχετε φύγει για 15 Αύγουστο από τώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ή περιμένετε πρώτα να δείτε αύριο και μετά να σχολιάσετε. Πάντως τώρα πουλήθηκε το θέμα με τη ΔΕΗ. Δεν λέει κανένας τίποτα. Κουβέντα. Εντάξει. Είπαμε. Εντάξει. Και αυτό που πήγε να ξεκινήσει να πει και ο Χρήστος και θα πούμε και καλύτερα το βράδυ που θα τον έχουμε. Γιατί δεν είχε τώρα και πολύ καλό σήμα και πήγαινε και στο γήπεδο γιατί σε κάνα 40 λεπτό ξεκινάει στην συνέντευξη του Σάββα Παντελίδη. Να καταγράφεις ένα αρνητικό γεγονός από το να το δίνεις πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που πρέπει, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είπε κανένας να το πνίξουμε. Δεν είπε κανένας να το αφήσουμε στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό, το καταγράψαμε μέχρι εκεί. Το να το τεντώνουμε όμως και να το δίνουμε πολύ μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πρέπει, σε επίπεδο καταστροφολογίας, να το πω έτσι, νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν. Και πρώτα δεν βοηθάει τον Άρη να επικρατεί ως πανικός σε τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι διαχειρίσιμα, επαναλαμβάνω. Και είδατε ότι περάσαν κάποιες μέρες, βρέθηκε μια λύση από τον Θοδωρή Καρυπίδη. Την πλήρωσε ο Χλωτάπητας. Σε αυτή την περίπτωση με το ρεύμα. Οκ. Okay. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοια γεγονότα. Όχι αρνητικά. Ο Άρης έχει επιστρέψει πλέον και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δεδομένο όμως ότι χρειάζεται πολλά πράγματα δουλειά ακόμα. Και θα συναντάει κάποιες φορές και αμαρτίες του παρελθόντος. Είτε μιλάμε σε οικονομικό επίπεδο όπως είναι το 1,5 εκατομμύριο που χρωστάει στη ΔΕΗ, η παλιά ΠΑΕ, είτε σε οργανωτικά ζητήματα, έτσι θέματα νοοτροπίας, τα οποία τα βελτιώνει, γιατί μέσα τα λάθη σου βελτιώνεσαι πάντα. Δουλεύεις, κάνεις λάθη, βελτιώνεσαι. Έτσι πάει. Το θέμα είναι να τα διαχειριζόμαστε και να το σχεδιάζουμε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα κάνει κακό επικοινωνιακά στην ομάδα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να λέω ότι πρέπει να τα πνίγουμε ή να τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Γιατί στον Άρη τα προηγούμενα χρόνια μας έφαγε αυτό ακριβώς, ότι βάζαμε κάτω από το χαλάκι πράγματα. Φυσικά και θα τα καταγράφουμε, αλλά με τον τρόπο που πρέπει. Και χωρίς να το παρακάνουμε. Γιατί ορισμένοι περιμένουν σου γωνία το παρακάνανε και κάποιοι εντός του συλλόγου, και δεν το λέω κακοπροαίρετα, εντάξει, γιατί όλοι Άρης είμαστε, είτε αυτός που κράζει είτε αυτός που δεν κράζει, όλοι Άρης είμαστε, επειδή έχουν υψηλές απαιτήσεις, να το πω έτσι, ξεφεύγουν και αυτοί κάποιες φορές και λένε και μια κουβέντα παραπάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Μπορείτε να κλείσετε λίγο. Να μιλήσουμε εκτός αέρα. Ναι. Ναι, ωραία. Θα σας να καλέσετε μετά τις 7. Ευχαριστώ. Πού θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μ' άκουγε και διαδικτυακά ο φίλος. Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από ό,τι βλέπω στο About Aris βρήκε τηλεοπτική στέγη και το Aris Mold, εντάξει, όπως αναμενότανε. Η Κοσμοτέ TV θα δείξει και τον επαναληπτικό του Κλεάνθης Βικελίδη. Στην 5η 15 Αυγούστου και ώρα 9.30 οι δρομητές θα παρακολουθήσουν και τη δεύτερη αναμέτρηση του Άρη απέναντι στη Μόλντε, καθώς η Κοσμοτέ TV εξασφάλισε και τις δύο αναμετρήσεις της ελληνικής ομάδας απέναντι στους Νορβηγούς. Συγκεκριμένα το Κοσμοτέ Sport 1 HD θα δείξει τον επαναληπτικό με τη Μόλντε στο Κλεάνθης Βικελίδη στις 15 Αυγούστου. Αναμενόμενο, απλά πλέον είναι και επίσημο, καθώς ήρθε η ανακοίνωση από το συνδρομητικό κανάλι όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου αγώνα με τους Νορβηγούς. Αυτά για σήμερα. Αύριο περισσότερα μετά τις 5 στο pre-game του Molde Aris. 7.30 ώρα, μην ξεχνάτε την εξτύπωση του κύριου Παντελίδη. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.